Και πάμε και στο θέμα του κόστους. Μόνο στην Αμερική υπολογίστηκε ότι από την ώρα που μπήκε η ρομποτική ριζική προστατεκτομή, το κόστος για την επέμβαση αυξήθηκε 300-400 εκατομμύρια ευρώ. Και ερχόμαστε στην Ελλάδα και λέμε σήμερα στην Ελλάδα με τα προβλήματα τα οποία έχουμε στα νοσοκομεία τα δικά μας, που δυστυχώς όλοι τα ζούμε καθημερινά. Μας λείπουν βασικά πράγματα. Κλείνουν κρεβάτια σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Το κόστος του μηχανήματος μεγάλο, η συντήρηση μεγάλη. Πρέπει κανείς να επενδύσει σε ένα κρατικό νοσοκομείο αυτά τα χρήματα όταν δεν έχει να καλύψει κάτι άλλο. Δεν ξέρω ποια είναι η σωστή απάντηση, αν το συζητήσουμε εάν θέλετε. Άρα λοιπόν, εάν κάνει κανείς ένα ριζουμέ όλης αυτής της ανάλυσης της σύγχρονης βιβλιογραφίας, νομίζω ότι μπορεί κανείς ξεκάθαρα να πει ότι η ρομποτική ριζική προστατεκτομή έχει μικρότερη απώλεια αίματος, μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο, μικρότερο διάστημα καθετηριασμού κύστης, αλλά δεν υπάρχει αποδεικτική ιατρική, η οποία δεν υπάρχουν στοιχεία από αποδεικτική ιατρική που να λένε ότι είναι καλύτερη τεχνική όσον αφορά το ογκολογικό αποτέλεσμα, όσον αφορά τη στήση και όσον αφορά την ακράτεια. Ερωτήματα που υπάρχουν, μήπως αυτές τις επεμβάσεις που παίζουμε με πολύ πολύ μικρές διαφορές θα έπρεπε κανείς να τις κατευθύνει σε μεγάλα πανεπιστημιακά κέντρα ή ιδιωτικά, ό,τι θέλετε, σε κέντρα τα οποία έχουν πολλούς ασθενείς και κάνουν πολλές τέτοιες επεμβάσεις, και μήπως θα έπρεπε να υπάρχει quality control όπως υπάρχει στις αεροπορικές εταιρείες που ελέγχονται όλοι κάθε στιγμή και τα αποτελέσματά σου πρέπει να είναι 100% αντί να... Αυτό που έχει γίνει τώρα στην Αμερική, και υπάρχουν σχόλια σε πολλά περιοδικά, σε κάθε μικρή πόλη έχουν αγοράσει από ένα ρομπότ για λόγους marketing, διότι αλλιώς δεν πατάει άρρωστος, και κάνουν λίγα περιστατικά και τα αποτελέσματα δεν είναι καθόλου καλά. Εδώ όμως πρέπει να βάλω και αυτή την διαφάνεια. Μου έκανε εντύπωση. Ρώτησαν πέρσι τον Μαρ Μπέργκερ. Ο Μαρ Μπέργκερ, όλοι θα τον ξέρετε, είναι συνταξιούχος φέτος, αλλά ένας πολύ σημαντικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Και τον ρώτησαν να γράψει ακριβώς πέρσι ένα σχόλιο, απευθυνόμενος ακριβώς στο ερώτημα αν η ρομποτική ριζική είναι προϊόν marketing ή όχι. Και αφού αναλύει όλη τη βιβλιογραφία και καταλήγει στα ίδια συμπεράσματα που σας είπα και εγώ, λιγότερη απώλεια αίματος, λιγότερη νοσηλεία, αλλά όχι καλύτερα ογκολογικά αποτελέσματα, τελειώνει και λέει όμως, ελπίζω να μην με παρομοιάσετε με τον αυτοκράτορα Βίλχεμ τον Δεύτερο. Έψαξα και βρήκα, ήταν ο αυτοκράτορας της Γερμανίας όταν η Γερμανία μπήκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πέθανε 1,5 χρόνο μετά, στον οποίο όταν του έδειξαν τα καινούργια επιτεύγματα της τεχνολογίας τα οποία θα χρησιμοποιούσαν για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το αυτοκίνητο, το πρώτο τάγκ, γύρισε και είπε όλα αυτά είναι βλακίες, είναι φούσκες της στιγμής, εγώ πιστεύω στο άλογο. Συμπεράσματα δικά μου τα οποία σήμερα μπορεί να ισχύουν, σε ένα χρόνο μπορεί να μην ισχύουν. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ανεξαρτήτως του βαθμού αποδεικτικότητας που υπάρχει από τα papers, η ρομποτική χειρουργική στην ουρολογία ήρθε και θα μείνει. Έχω πάρα πολλές αμφιβολίες εάν ξαφνικά θα δημοσιευτούν μελέτες και θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι είναι λάθος αυτή η κατεύθυνση που έχουμε πάρει και θα πρέπει να πετάξουμε τα μηχανήματα από το παράθυρο. Δεν το πιστεύω. Είναι αμφίβολο όμως αν θα υπάρξουν στοιχεία από προοπτικές τυχεοποιημένες μελέτες. Γιατί? Διότι τώρα πλέον έχουμε μπει σε μία φάση που η πλειοψηφία των ασθενών πηγαίνει στα νοσοκομεία και λέει στον γιατρό: εγώ θέλω να μου κάνεις ρομποτική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις μία προοπτική τυχεοποιημένη μελέτη, διότι όταν θα πάει ο άρρωστος σε ένα πανεπιστήμιο και θα του πούνε ότι ξέρεις, έχουμε μία μελέτη και θα το ρίξουμε κορώνα γράμματα το αν θα κάνεις ανοιχτή ή ρομποτική, το πιθανότερο είναι ότι ο άρρωστος θα φύγει και θα πάει στο πλησιέστερο νοσοκομείο που θα του κάνουν τη ρομποτική. Η απαξίωση και η συνεχής κριτική της τεχνικής νομίζω ότι είναι μία συντηρητική θέση. Δεν μπορούμε συνέχεια αυτή τη στιγμή, επειδή ακόμα δεν υπάρχουν τα στοιχεία, να κατηγορούμε αυτή την τεχνική. Αλλά απ' την άλλη μεριά, είναι και τελείως λάθος να μην κάνουμε τη σωστή ενημέρωση στους ασθενείς μας που έρχονται και έχουν να επιλέξουν και να προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι όλοι οι ασθενείς είναι οι ιδανικοί ασθενείς μόνο για ρομποτική ριζική.
Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να καθίσουμε κάτω, να συζητήσουμε με τον άρρωστο, να δούμε την ηλικία του, να δούμε πόσο παχύς είναι, να δούμε τα στοιχεία της βιοψίας και νομίζω ότι έτσι θα κάνουμε μια πολύ καλύτερη δουλειά παρά για λόγους καθαρά οικονομικούς, φοβούμενοι θα χάσουμε τον άρρωστο, να τους βάλουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Πιστεύω δε ότι η τεχνική θα εξελιχθεί και το κόστος θα μειωθεί. Και τέλος, απλώς να σας θυμίσω ότι στην ουρολογία και παλιότερες τεχνικές, διουρηθρική, εξωσωματική, ουρίτηρο λιθοτριψία και διαδερμική, πέρασαν αρχικά από μια αρχική φάση αμφισβήτησης, αλλά τελικά επικράτησαν. Ευχαριστώ πολύ.